Για τον ήρωά μας όμως, Μίμη Τρεμάμενο, η 3η και 13 θα αποδειχθεί εκείνη η ημέρα που θα τη θυμάται για την υπόλοιπη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το 24ωρο ενός Γκαντέμι. Πάταγο έκανε, φίλες και φίλοι, η λίστα της ντροπής με τους μεγαλύτερους φοροπηγάδες της χώρας μας. Άννα Βύση, Νότης Φακιανάκης και Νίκος Καρβέλας, μερικά από τα ονόματα που ακούστηκαν. Πού είναι όμως η αλήθεια και πού το ψέμα σε όλα αυτά? Η κάμερα του Αμάν βρέθηκε στο γραφείο γνωστού μεγαλοδικηγόρου που ανέλαβε την υπόθεση των τριών αυτών καλλιτεχνών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε για το φλέγον αυτό ζήτημα στο δημοσιογράφο μας Μάκη Καταστραμμένο. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο γραφείο του δικηγόρου, του μεγάλου και γνωστού δικηγόρου, κυρίου Αλεπουρέζου. Κύριε Αλεπουρέζε, γεια σας. Γεια σας, αγαπητέ δημοσιογράφε. Βρισκόμαστε εδώ για την γνωστή πλέον υπόθεση των φοροφυγάδων ερμηνευτών. Σας παρακαλώ, δικηγορώ πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, για να καταλάβετε πόσα πολλά είναι, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Και ποτέ δεν έχω αναλάβει υπόθεση φοροφυγά. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Αλεπουρέζε, συγγνώμη, δηλαδή εσείς δεν έχετε αναλάβει την υπεράσπιση των κυρίων Καρβέλα και Σφακιανάκη, όπως επίσης και της κυρίας Βύση? Μιλάτε για τα τρία νεαρά αυτά παιδιά που δουλεύουν νυχτημερών για να βγάλουν το ψωμί τους. Πώς νομίζεις ότι βγήκε το όνομα Καρβέλας? Τι λέτε, κύριε Αλεπουρέζο, εδώ γίνεται λόγος για εκατομμύρια, για λιμουζίνες. Να είδατε, είδατε πως εσείς οι άνθρωποι των Μίντια από που προσανατολίζετε την κοινή γνώμη. Εδώ, κύριε μου, ο κόσμος καίγεται και εσείς ασχολείστε με θέματα ποταπά και με συγκοφαντίες. Μα καλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή ισχυρίζεστε και θέλετε να μου πείτε πως η κυρία Βύση δεν απέκρυψε 167 εκατομμύρια δραχμές? Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση που στηρίζεται στην εισαπαγωγής μέθοδο. Αυτό εδώ, βρε, το κορίτσι που δεν φτάνει το ύφασμα του υποκάμισου του να κλείσει από τη μια στην άλλη, είναι δυνατόν να βγάζει τόσα χρήματα και να τα αποκρύπτει από το ελληνικό δημόσιο? Και θα μου πείτε τώρα ότι και ο κύριος Φακιανάκης, οι κατηγορίες εναντίον του κυρίου Φακιανάκη δεν έσταθουν? Όχι, κυρία μου, μιλάς για το φτωχόπεδο από την ΚΟ.
ένα μικρό αγνό παιδί από την ΚΟ. Τι λέτε τώρα, κύριε Ονότης, ο Σφαγιανάκης φτωχόπεδο από την ΚΟ με εκατομμύρια και δύο πολυτελέστατα αυτοκίνητα. Εσείς τα είδατε αυτά τα αυτοκίνητα, άνθρωπέ μου, ή έτσι απλώς βγήκατε στους δρόμους με ένα μικρό φαό και σπηλώνετε τις υπολείψεις των ανθρώπων? Μα μπορεί να μην τα είδα εγώ, κύριε, με τα μάτια μου, αλλά πώς, δηλαδή, αν δεν υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα, πώς έχει γίνει? Εγώ θα σας πω πώς έχει γίνει και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν είναι του χαρακτήρος μου. Ακούστε με λοιπόν, το πέτυχαν οι άνδρες της εφορίας στο πάρκινγκ εδώ παρακάτω. Στο πάρκινγκ? Βέβαια, βλέπετε το παιδί, κάνει δύο δουλειές για να ζήσει. Το πρωί παρκαδόρος και το βράδυ μαρκαδόρος. Τραγουδιστής. Ο Νότης ο Σφακιαδάκης δουλεύει παρκαδόρος. Βέβαια, τη συγκεκριμένη στιγμή πάρκαρε τα αυτοκίνητα αυτά και προκειμένου. Ντράπηκε. Προκειμένου να πει ότι αυτό δεν είναι δικά μου και δουλεύω παρκαδόρος. Φαντάζεστε τι κιτρινίλα θα γέμιζε ο τύπος, τι ξεφτύλα θα τον κάνανε. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Λεπουρέζο. Και ο κύριος Καρβέλας, αδικημένος και ο κύριος Καρβέλα. Αυτός κάνει αδικημένος το παιδί. Με σέκον πιάνει το ρούχα κυκλοφορεί. Η Ανούλα βγαίνει στους δρόμους της Εκάδης και μαζεύει από τα σκουπίδια κάθε βράδυ δεξιά και αριστερά. Ζακέτες, παλιά μπουφάν, παλιά εσόρουχα. Τα ράβει, τα καρικώνει και τα δίνει στον Νικόλα. Βλέπετε, μετά το διαζύγιο πάλι βρήκαμε μία κοινή συσταμένη, τα βάλαμε, τα παιδιά μένουν μαζί τώρα πάλι και αλληλοβοηθούνται γιατί αλλιώς στον δρόμο θα μένανε. Φτώχεια καταραμένη δηλαδή, κύριε Λεπουρέζο. Αχ, κύριε, μ' αφήστε. Πίσω από όλη αυτή τη λάμψη δηλαδή κρύβεται η δυστυχία στην πραγματικότητα. Η τραγωδία να λέτε, η τραγωδία. Και ο Νότης. Ο Νότης, κύριε μου, δεν σας έχει κάνει εντύπωση αυτή η φαβορίτα? Μου έχει κάνει εντύπωση. Ξέρετε γιατί σας έχει κάνει εντύπωση? Όχι. Γιατί ο Νότης δεν έχει ένα ξηραφάκι. Εδώ και 5 χρόνια με το ίδιο ξηραφάκι ξυρίζεται, αγαπητέ μου. Και αυτή τη στιγμή ζητώ από τον πρόεδρο του. Όχι, με συγχωρείτε, παρασύρθηκα, αλλά βλέπετε το παιδί είναι φτωχό. Έχω πάθει ζημιά με αυτά που ακούω, κύριε Λεπουρέζο μου, κύριε. Δηλαδή, πιστέψτε με, αφού τα πράγματα έχουν έτσι. Δηλαδή, αφού υπάρχει τέτοια φτώχεια, τέτοια τραγωδία, επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα παιδιά, βέβαια. Αν μου επιτρέπετε, να δώσω κάτι, να βοηθήσω, μωρέ αδελφέ. Τι λέτε, κύριε, με χαρά. Να βρείτε κάποια παραδείγματο χαρά, έχω εντελώς τυχαία. Εδώ την ξέρετε, τυχαία μου μηχανή. Ω, σώθηκε ο Νότης. Ναι, σώθηκε. Όχι μπαταρίες, έτσι. Ναι, δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον για μια εβδομάδα την γλιτώσαμε. Το που κάνει σώμα τη γραβάτα μου, κυρία μου, για τον κύριο Καρβέλα, ο οποίο με σε κονιχνέτε ρούχα, τη είπατε, έτσι δεν. Μεγάλη στεναχώρια το παιδί. Αν μπορείτε και το. Το παντελόνι μου. Βέβαια. Το παντελόνι να το δώσουμε στην Ανούλα. Που δεν έχει να βάλει βρακή στον κόλο τη. Τίποτα δεν έχει να βάλει στον κόλο τη. Πολύ ωραία, κύριε. Πόσο χαίρομαι που βοηθάτε τα παιδιά. Να σας πω όμως, για το φτωχό δικηγορίσκο δεν έχει κάτι. Φτωχός δικηγορίσκο? Ποιος είναι αυτός? Εγώ, κυρία μου, εγώ σας είπα και πριν. Η Άννα Βύς μου χρωστάει από πέρσι 10.000 δραχμές από μία υπόθεσή της. Ακόμα δεν βρήκε λεφτά να τα δώσει. Πώς θα κυκλοφορήσω κι εγώ η Αθήνα? Είναι μεγάλη. Αν είναι έτσι, κυρία μου, τι να σας πω, εκ μέρους της κυρίας Βύση έχω 10.000 πάνω μου. Ορίστε, να σας ξοφλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αποδείξει. Απόδειξη, μα μου τα δώσατε για λογαριασμό της κυρίας Βύση. Την απόδειξη θα τη δώσω σε αυτή. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω όμως ένα αυτόγραφό της. Θέλετε να το κανονίσω? Έχει κάτι αυτόγραφα καταπληκτικά. Τι, παπά? Παπαγά. Έλα, σ' ακούω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να πάμε στις εκκλησίες με μίνι φουστίτσες και σκουλαρικάκια? Γιατί, αγόρι μου, κάποιοι άνθρωποι βάλαν στο στόμα του κυρίου λόγια που αυτός ποτέ δεν είχε πει. Και έτσι με αυτά και με τα άλλα διώξαν τους νέους από την εκκλησία. Ναι, όμως τώρα με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο όλα αυτά λυθήκανε. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα στις εκκλησίες. Τι λες, βρε, ποιος Χριστοδουλόπουλος? Πάει ο Χριστοδουλόπουλος στην εκκλησία και ψάλλει? Καλό Χριστοδουλόπουλος, δεν διαβάζεις εφημερίδες, δεν διαβάζεις, δεν βλέπεις ειδήσεις που βγήκε και είπε ελάτε όλοι όπως είστε. Πολύ σας πάω, που είπε πολύ σας πάω. Άντε βρε, χαμένε, για τον Χριστόδουλο μιλάς τόση ώρα. Ποιο Χριστοδουλόπουλο? Τον Χριστόδουλο, τον αρχιεπίσκοπο της εκκλησίας. Τι Χριστόδουλος, τι Χριστοδουλόπουλος, για ένα ούλος κάνεις έτσι, στο κάτω-κάτω. Και ο Χριστόδουλος, Χριστοδουλόπουλος, θέλει να κατά βάθος, να τραγουδάει σε γεμάτο μαγαζί. Άντε ρε, αμαρτωλέ. Εντάξει, να ψέλνεις σε γεμάτο μαγαζί. Εκεί κολλάς. Άντε. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το αμάν θα είναι και πάλι μαζί σας. Μείνετε εδώ. Hey, αφού είπες να μείνουμε εδώ. Αμάν! Στην κοινωνία, πάρε μου, λέει, το πουρο, βάλ' το στο στόμα να πάρεις μια γεύση και μετά, επειδή σου έχω εμπιστοσύνη, πάρε μου και μια πίπα. Άκουε, σχόλογα, που τα άμαθες εσύ αυτά. Σκάσε, ρε, που θα πεις κι αφού. Θα με ξεκάνεις εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχουν αυτές οι αισχρολογίες με μια απλή έκθεση στο σχολείο με θέμα το τσιγάρο και γιατί να μην το βάζετε στο στόμα σας. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις, να μην βρίζεις τους άλλους. Ζήτω να σου εξηγήσω. Για λέγε. Ναι.
Δεν καταλαβαίνεις, ρε πατέρα, με μια έκθεση τώρα μπορεί να γράψει ιστορία, να γίνεις διάσημος. Δεν καταλαβαίνεις. Σου έχεις στρίψει εντελώς, βρε αγόρι μου. Αχ, βρε πατέρα, γιατί να είσαι τόσο στοιχείο τους. Λίγο τηλεόραση, κοίτα να μαθαίνει. Ναι, λέγε, λέγε. Λέγε, λέγε, τον Κέρετ Στάρ, δεν τον ξέρεις, τον ξέρεις. Μια έκθεση έγραψε ο άνθρωπος, έβαλε και λίγο μπούτι, λίγο πουρο, λίγο τένα, λίγο τ' άλλο, έγινε διάσημος. Ήξερες εσύ τον Κέρετ από πριν. Ωραία, δεν τον ήξερα τον Κέρετ από πριν. Βλέπεις λοιπόν, έτσι σκέφτηκα κι εγώ. Τι να κάνεις, λέω, που λεφτά δεν έχουμε πολλά. Τι να κάνεις όταν μεγαλώσεις, να γίνεις διάσημος, να έχεις λεφτά. Να γίνεις συγγραφέας, είπα από μέσα μου. Και εκείνη την ώρα είχαμε έκθεση. Τι να κάνω, λέω κι εγώ. Γράψε τώρα και μπορεί να γράφεις ιστορία. Ω Θεέ μου, γιατί μου έδωσες ένα γιο που να μου λεκιάζει το όνομα κατά αυτόν τον τρόπο. Μπα, δεν σ' αρέσει ο γιος σου, ε. Μήπως προτιμάς να λεκιάζει φορεματάκι από αυτή την ηλικία. Γιατί άμα γουστάρει, έχει τα προσόντα το παλικαράκι σου. Δόξα τω Θεώ, βγήκε... Μις Γιάνγκ 98. Όχι, διαγκρωμένος από μικρός. Προεκλογική περίοδος, κυρίες και κύριοι. Οι πολιτικοί δίνουν συνέχεια υποσχέσεις. Προσέξτε, γιατί στο τέλος το μόνο που θα πάρετε είναι... Θα δείτε. Παρακαλώ, ας περάσει ο επόμενος. Καλημέρα σας, κύριε Υποσχόπουλε. Καλώς ορίσατε, αγαπητέ μου. Καθίστε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε Υποσχόπουλε, έχω ένα πρόβλημα σημαντικό. Μη μου πείτε. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Καλύτεροι και από ψυχολόγοι. Αφήστε το να βγει από μέσα σας, να ξεπηδήσει. Ξαπλώστε, χαλαρώστε, σας ακούω. Κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ να πάρω ένα σπιτάκι από τις εργατικές κατοικίες. Αλλά τι είναι αυτό, μυαλό, κύριε, μα αυτό ήταν το πρόβλημά σας. Κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Υποσχόπουλος και το team του, εάν βγει σε δύο, έστω τρεις ώρες από την ώρα της εκλογής μας, θα είμαστε σε θέση να σας χορηγήσουμε όχι ένα, ίσως και δύο σπίτια. Αν θέλετε, έχω και κάποιες μονοκατοικίες, αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα. Μισό λεπτό τώρα. Τζίλτα, γράψε για τον κύριο. Στις, εργατικές κατοικίες, Δυτική της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ τώρα. Κάτι άλλο. Τίποτα, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, κύριε. Ελπίζω μην ξεχάσετε, έτσι. Δαγκωτό. Δαγκωτό. Δαγκωτό, κύριε Υποσχόπουλε. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ. Δαγκωτό, Υποσχόπουλε. Πείτε και τους φίλους σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Υποσχόπουλε. Γεια σας, καθίστε. Σαλαμούρας. Εδώ δημαπικιακά ήδη παντοπολείο. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα μαγαζάκι. Δόξα τω Θεώ σε καλή γωνία. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, κόσμος ξαναμπαίνει, κόσμος ξαναβγαίνει. Χριστούγεννα, Πάσχα, καθημερινές. Εγώ την καλημέρα, την καλησπέρα, τα χρόνια πολλά με όλους αυτούς την έχω. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Πώς θέλετε να καταλήξετε, πείτε μου, κύριε Σαλαμούρα. Θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να επηρεάσω τον κόσμο. Μία ψήφο παραπάνω να τη δόκουνε. Έτε. Χρειαζόμαστε άνθρωπους σαν εσάς. Ναι, και εγώ σας χρειάζομαι γιατί το προβληματάκι μου είναι μικρό. Μικρό. Με το σημείο του παρακαλώ, σας ακούω. Μικρό αυτοκινητάκι έχω. Με κοροϊδεύουν τα παιδιά στον δρόμο. Τι θέλω παιδιά, τι να σας πω τι θέλω. Χωρίς δασμούς από τη Γερμανία να έχω κανένα Μερσεντέ. Μη συνεχίζετε, αυτό ήταν όλο. Γι' αυτό κάνω τον κόπο. Δεν πρέπει να πάρετε ένα απλό τηλεφώνημα. Αυτά τα τακτοποιώ έτσι για πλάκα. Σοβαρά. Σοβαρά. Τζίρτα, γράψε. Σαλαμούρας, Μερσεντέ. Δώσ' του κάμπριο. Αλήθεια το είπατε, κύριε. Ήδη πείτε ότι οδηγείτε τη νέα σας κούρσα. Να σας φιλήσω τα χέρια, να σας φιλήσω. Και χέρια και πόδια. Να είστε καλά, μια Mercedes θα με κάνει άνθρωπο. Μην με ξεχνάτε όμως κι εσείς. Και εγώ και όλοι οι πελάτες εσάς θα ψηφίσουν. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Ποιο θα ψηφίσουν οι πελάτες. Έφυγε. Δεν πειράζει. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Όμορφες στιγμές απόψε, Τζίλτα. Γεια σας. Γεια σας, άνθρωπέ μου. Καθίστε πώς μπορώ να εξυπηρετήσω. Κύριε Υποσχόπουλε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ναι. Διστάζω κάπως. Όχι, κύριε μου, όχι! Στο γραφείο του κυρίου Υποσχόπουλου, μπροστά σε έναν πολιτικό άνδρα του κύρους μου, δεν επιτρέπω να διστάζει κανείς. Διότι αν διστάζετε εσείς οι άνθρωποι που μας στηρίζετε, πώς εμείς θα πάμε με θάρρος να δώσουμε αυτή τη σκληρή μάχη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους που θέλουν να καταστρέψουν και να κατηγορήσουν τα πάντα εδώ. Κύριε Υποσχόπουλε, μου δώσατε θάρρος και είμαι έτοιμος να σας πω την ιστορία. Δεν σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, εγώ βρισκόμουν στην Αφρική. Oh. Είμαι κυνηγός χαβλιόγδοντων, αν έχετε ακουστά. Δύσκολα αυτά τα πράγματα. Πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, κάθομαι και παραμονεύω για το θύραμά μου, κύριε Υποσχόπουλε. Έτσι, είμαι έτοιμος να το ξεσκίσω στην κυριολεξία. Ναι. Εκεί. Όχι εδώ. Α, εκεί. Στην Αφρική. Ναι. Λοιπόν, και εκεί που παραμονεύω, ακούω έναν παράξενο θόρυβο. Αμάν. Μετακινούμε λίγο. Αμάν. Για να αποφύγω το θόρυβο. Ναι, ναι. Και τσακ. Ναι. Νιώθω. Ναι. Τι. Μια ανάγκη. Είμαι πάνω σε μια ανάγκη. Ναι, δεν κουνιάστηκα. Αποκλείνεται. Όχι, κουνήθηκα δυστυχώς. Κουνήθηκατε. Από εκείνη τη φοβερή έκρηξη. Αόρα, κύριε Πώ. Έγινε το μπαμ. Έγινε το μπαμ. Είστε όμω μια χαρά, σα βλέπω ζωντανό. Είμαι ζωντανό, αλλά δεν είμαι σίγουρα. Θα συζητήσω γιατί από εκείνη τη φοβερή έκρηξη. Έχασα τα. Τα παπουτσιά. Έχασα τα.
Εδώ κάτω από τα κιάλια. Κάτω από τα κιάλια. Κύριε Ποσχόπουλε. Χάσατε τα κιάλια. Μη μου πείτε. Και τώρα τι θέλετε από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό δίσταζα. Είναι λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά θα ήθελα. Μα κανένα πρόβλημα, κατάλαβα. Ένα ζευγάρι. Ήθελε να σε κάνω κι. Ναι. Κανένα πρόβλημα, Τζίλτα. Γράψε σε. Καινούρια λέει. Γράψε σε παρακαλώ για τον κύριο. Ένα ζευγάρι αρκεί. Τι είπατε να γράψω, κύριε. Έλα ρε Τζίλτα. Έλα ρε Τζίλτα. Ένα ζευγάρι αρκίδια. Ό,τι θα πάρουν και όλοι οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνει. Αμάν! Φως σε μια περίεργη. Πώς ακριβώς έγινε. Μπαίνει αυτή η κοπέλα και ανεβαίνει στο πατάρι για να δει το πάνω μέρος της έκθεσης. Περνάει ένα λεπτό, περνάνε δύο λεπτό, περνάνε τρία λεπτό και αρχίζω και ανησυχώ. Πού να είναι η κοπέλα, λέω από μέσα μου τόση ώρα. Περάσαν τρία λεπτό. Βέβαια, λες να πάθει κάτι, λέω. Και ανεβαίνω τάκα τάκα επάνω. Και τότε ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης, κυρία μου. Ποιος εφιάλτης. Ανεβαίνω και την εδώ. Αντικρίζω ότι 16χρονη η μη γυμνή να με κοιτάει με μάτια που πετούσαν φλόγες. Ποιος εφιάλτης, κύριε, είδατε μια 16χρονη γυμνή και μας μιλάτε για εφιάλτες. Α, ξέρετε τι περνώ τώρα που πιέζω τον εαυτό μου να τα θυμηθεί. Ναι, ναι, πείτε μας. Σας λέω λοιπόν, αυτή ήταν η μη γυμνή. Καθότανε μπροστά σε ένα επιδαπέδιο φωτιστικό. Το είχε πιάσει αγκαλιά και ανεπακατεύαινε. Το φωτιστικό. Ναι, έτσι ακριβώς. Ξάφνου με κοιτάει και γυμνάζει τα ξανθά της μαλλιά που σαν καταράκτης απλωνόταν στην πλάτη της. Το σφρίγγλο της, στήθος! Το στήθος! Το στήθος, λέω, το σφρίγγλο! Ήτανε κατάματα, δηλαδή με κοιτούσε και το πατούσε. Βλέπατε δηλαδή το στήθος! Μπροστά μου! Φάτσα καρ! Ναι, και εκείνη τη στιγμή σκύβει και σηκώνει σιγά σιγά, σηκώνει τη μικροκαμωμένη της φούστα. Φούστα! Φούστα! Τότε το κατάμαυρο! Το ηλιοκαμένο της κορμί άστραψε! Άστραψε από τα φώτα των προβολέων! Σας παρακαλώ στην έκθεση. Αν γίνεται, σταματήσουμε κάπου εδώ, κύριε. Τώρα στο καλό! Τώρα ήρθε και η φιλενάδα της, ήρθε και η άλλη 16χρονη. Τι εμπειρία ήταν αυτή! Έκλαιγα τρία μερόνυχτα μετά από αυτό το γεγονός. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε. Αφήστε, κύριε, αφήστε, σταματήσουμε εδώ κάπου. Δεν μπορώ, κυρία μου, θέλω να σας τα πω. Δεν μπορώ να σηκώνω μόνος μου αυτό το μαρτύριο. Εσείς δεν μπορείτε να σηκώνετε αυτό το μαρτύριο, εμείς όμως, κύριε, μας έχουν σηκωθεί τα πάντα, σας παρακαλώ δηλαδή. Αμάν! Κύριε Παπαστάδου, είναι αχαλήνοτα αυτά τα παιδιά. Και επειδή είμαστε πλουραλιστές, σας παρουσιάζουμε χαρακτηριστικά διαφημιστικά τρέιλερ υποψηφίων από όλη την επικράτεια. Υποψηφιός και μαγός, ο Σύμφισης. Έλα, έλα, ο Σύμφισης Φουνάτσης. Υποψήφιος δήμαρχος Σφατσίων Κρήτης. Ο άνθρωπος που θα αποποινικοποιήσει τις μπαλωτιές. Έλα στην παρέα μας για να τον ψηφίσεις. Έλα, έλα, για να τον ψηφίσεις. Και αν δεν βγει για δήμαρχος, εσύ θα την γαμπήσεις. Έλα, έλα, εσύ θα την γαμπήσεις. Υποψήφιος ήμουνα, μη ψηφοφόρος ή έξαχνα. Εσέ, μόνο εσέ μπορείς να αναδείξεις τον καλύτερο, το στυλιανό καρδάρα στο Δήμο Τυρνάβου. Θα φέρει την επιστήμη στη στάνη, εξωσωματική γονιμοποίηση εγώ προβάτων. Πολλαπλασιάστε τα ζωντανά σας χάρη στο στυλιανό καρδάρα. Είναι ο καλύτερος. Πες καλά ρε τσομπάι, πες βρε. Ουσκι, πες καλά, ρε, είμαι γαμάτος είμαι, με ποιος είμαι, ο γαμ***ης είμαι, βρε, πες το να τ' ακούσω. Yes, the number one. Αυτός είμαι. Ξεκινά μια αδερφούλα για δημαρχός. Ξεκινά μια αδερφούλα, όμορφη και τσαχπινούλα, που την ψήφωσα ζητάει στη Μυκονό, στη Μυκονό. Τάκης Ρούφας, υποψήφιος δήμαρχος Μυκόνου, για να μπει ένα τέλος στο έσχος. Γάμος και σεξοκλήσια, όχι μόνο στο Άμστερνταμ. Τάκης Ρούφας, πάρτε τον, είναι δικό σας. Κωνσταντίνος Ακαταρίδης. Ο Πόντιος υποψήφιος μπερδεύτηκε και πάλι και κατέβηκε υποψήφιος Miss Young 98. Καντέμιδες όλου του κόσμου ενωθείτε! Αυτή τη στιγμή η κάμερα του Αμάν αποκαλύπτει ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Ο πρόεδρός σας σε αποκλειστικότητα. Δείτε και χειροκροτήστε.
Τρίτη και 13, κυρίες και κύριοι, και πώς θα μπορούσαμε να θεωρούμαστε δημοσιογράφοι. Έγκαιροι και έγκυροι, αν αυτή την ημέρα παραλείπαμε να συναντηθούμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γκαντέμιδων, Παύλα Προληπτικών, κύριο Ιωάννη Σκορδωμάτη. Κύριε Σκορδωμάτη, πείτε. Μην συνεχίζετε, γιατί θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι. Διαβάστε προσεκτικά εδώ αυτήν την πινακίδα, ώστε μην ξεστομίσετε καμία κοτσάνα και έχουμε καταστροφές στην περιοχή. Προς τον ανίδεο επισκέπτη, παρακαλείστε να αποφεύγετε μέσα στο χώρο τούτο λέξεις όπως Μητσοτάκης, Τρίτη 13, Τρία, Μαύρη Γάτα, γιατί θα είστε άμεσα υπεύθυνοι για το κακό που θα σας πει. Ελάτε, κύριε Σκορδωμάτη, τι κακό μπορεί να έχει ο αριθμός 3 παραδείγματος. Τι λέτε, κύριε, ορίστε, κυρία μου, τι καταλάβατε τώρα, με φέρατε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι εγώ είμαι πρόεδρος, πιστεύετε? Αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σκορδώμα? Τι συμβαίνει, δεν είπετε ότι βρέχει, κυρία μου, βρέχει μόνο πάνω από εμένα. Τι το θέλατε αυτό το ρημαδιασμένο, το 2-1 να το πείτε? Ποιοι άνθρωποι, ποιος είναι ο κόσμος, ποιοι είναι τα μέλη του συλλόγου σας? Μου κάνετε μια πολύ καυτή ερώτηση και μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίταξε να δείτε, πολλοί, πάρα πολλοί επώνυμοι άνθρωποι της χώρας, όπως επίσης και πάρα πολλοί ανώνυμοι άνθρωποι. Όταν λέτε, συγγνώμη, όταν λέτε επώνυμοι άνθρωποι, εννοείται όπως στη φωτογραφία πίσω, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μητσοτάκης. Μη, κύριε μου, μη, ορίστε, κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Γιατί να το κάνετε αυτό? Μελετήσατε τη λίστα. Σας είπα, μην αναφέρεστε σε συγκεκριμένες λέξεις. Θα τα διαλύσετε όλα. Κάποιο άλλο κόλπο το οποίο έχετε προκειμένου να προστατευτείτε από όλες αυτές τις ατυχίες που σας περιτριγυρίζουν? Το επόμενο είναι αυτό που βλέπετε να κάνω πού και πού. Αυτό το τίκ εννοείται. Τίκ είστε ολόκληρος, κύριε. Αν νομίζετε ότι σε έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία των 46 ετών και έχω τίκ, δεν είναι τίκ. Απλά διώχνω το κακό από πάνω μου. Το κακό μάτι, το κακό γενικότερα. Μα αυτό, κύριε, το. Τέλος πάντων, εγώ το λέω τίκ, εσείς πείτε το όπως θέλετε. Αν θυμάμαι καλά, το έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό δεν έπιασε. Απάντα, τσερμέ μου, αμάν, εγώ σου το είπα. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι. Καλησπέρα, συγγνώμη, Θεοφάνους 13. Έφερα τρεις πίτσες κερασμένες από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο 19χρονος Ρουμάνος υπήκος Μαριάν Φλιρίν Μπορτιτσέλ έφτασε στην Ελλάδα γεμάτος όνειρα στις 24 Σεπτεμβρίου. Πέρασε μπροστά από έναν φούρνο, σταμάτησε και ένιωσε την πείνα να του θερίζει το στομάχι. Δεν το σκέφτηκε και πολύ. Μπήκε μέσα και άρπαξε ένα πακέτο φρυγανιές. Ο 19χρονος Ρουμάνος με τις φρυγανιές στο χέρι προσπάθησε να ξεφύγει. Η πείνα και η εξάντληση όμως δεν του το επέτρεψαν. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Ο ύψους ενός μέτρου και 80 εκατοστών και βάρους μόλις 40 κιλών Ρουμάνος ήταν απαρηγόρητος στο αυτόφορο δικαστήριο όπου προσήχθη. Ζητάω συγγνώμη. Ήθελα μόνο λίγο φαΐ. Συγγνώμη. Παρά τη μεταμέλειά του, καταδικάστηκε σε 3 μήνες φυλάκιση για έναν σουγιά που βρέθηκε κρυμμένος στον μπουφάν του και σε 20 ημέρες φυλάκιση για την απόπειρα κλοπής. Όπως ο ίδιος ο κακοποιός είπε, πεινούσε και έκλεψε ένα ολόκληρο πάκο φρυγανιές. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί από το δημοσιογράφο μας Τάκη Λαβράκη ρίχνει άπλετο φως στο στιγερό αυτό έγκλημα. Κυρία Μαρία, θα περάσω. Γεια σας. Γεια σας. Είστε αυτό από τις μάρτυρες. Ποιος θες να είμαι, ρε Καραγκιός? Δεν άνοιξε τα μάτια σου και κοίταξε να πούμε τι γράφει εδώ. Αυτός είμαι. Και κάνε και στην άκρη, γιατί περιμένω τον Ευαγγελάκο να έρθει από το Sky να με πάρει συνέντευξη, διότι σήμερα έγινε το μεγάλο κακό με αυτόν τον Αλταρά. Γι' αυτό ακριβώς, κύριε, θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ, και εμείς από εκπομπή είμαστε. Ο ρυθμός επικαιρότητας. Ω, τέλος πάντων, να φτιάχνω άμα είστε από εκπομπή, ορίστε, σας ακούω. Πέστε μας τι γνωρίζετε για την υπόθεση. Ηρεμήστε. Μπαίνω εγώ στο φούρνο πρωί-πρωί να αγοράσω το ψωμί μου. Το καθημερινό καρβέλι ψωμί. Και εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα αυτός ο Αλυταράς. Ανεβαίνουν οι αδρεναλίνοι στα ύψη. Μα γιατί το λέτε Αλυταρά τον άνθρωπο? Είχε έναν επιθετισμό. Τι είχε? Έναν επιθετισμό. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, κύριε, επιθετισμός. Τι λες, ρε Καραγκιός, που δεν υπάρχει? Εσείς τι λέτε, κύριε? Μα έχω εδώ μαζί μου το λεξικό του κυρίου Παπινιώτη. Αυτός τα ξέρει όλα. Επιθετισμός, αν θέλετε μπορούμε να το κοιτάξουμε. Δεν υπάρχει. Είναι Καραγκιόζης κι αυτός, σαν και θένα να πούμε. Υπάρχει επιθετισμός. Το άκουσα πεντακάθαρα που το είπε τουλάχιστον 10 φορές ο κύριος Μικρούτσικος στην εκπομπή του τις προάλλες. Καλά, καλά, κύριε. Στο Σιβάν, πείτε μας εδώ τι έγινε. Τι έγινε? Α, ναι. Τι έγινε? Ναι. Λοιπόν, όπως είμαστε εκεί πέρα μέσα και εγώ αγοράζω το ψωμί, μου μπαίνει αυτός με τον επιθετισμό. Και κυρίες και κύριοι, κάνει. Για να καταλάβετε το μέγεθος, κάνει μια ληστεία άνευ προηγουμένου. Ένα ολόκληρο πακέτο φρυγανιές. Το παίρνει και πάει να. Πού πάζε, πού πάζε, και συντριπτική γροθιά, κύριε μου, στην κοινωνία μας. Τι λέτε, κύριε, με ποιο έγκλημα άνευ προηγουμένου? Ένα πακέτο φρυγανιές δεν έκλεψε. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος, άνθρωπέ μου. Μα πεινούσε ο άνθρωπος, κύριε. Αν πεινάει, να πάει να πάρει ένα ταψί γιουβέτσι. Μα δεν είχε λεφτά να φάει ο άνθρωπος, κύριε. Αν δεν είχε λεφτά, καλά κάνανε και τον κλείσαν φυλακή.
Μα μήπως τα λέτε όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος ήταν Ρουμάνος και δεν ήταν Έλληνας. Και βέβαια, και βέβαια. Τώρα αυτός ήταν 40 κιλά, τον κλείσανε μέσα για ένα πακέτο φρυγανιές. Φαντάζομαι τον αφήνανε έξω να γίνουν 100 κιλά. Πού να τον πιάσεις μετά, θα τους πετάει και χειρομπομπίδες. Είδες τι έγινε με τον άλλον. Μα δεν είχε να φάει ο άνθρωπος, κύριε. Σας είπαμε, κύριε, άμα δεν είχε να φάει, να πάει να ζητήσει να πούμε κάποιος δεν θα του δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Έλα, πάρε, φάει που λέει ο λόγος. Άντε ρε, φύγετε από εδώ, ρε, μάθατε όλοι, ρε, με το χέρι απλωμένο. Έξω! Κατάλαβα, κύριε, έτσι θα τον βοηθούσαν τον άνθρωπο, όπως βοηθήσατε. Αμάν, πέτα στην πάντα, κλείστε το παράθυρο. Γεια σας, από το Sky. Sky. Σκάσε. Αμάν! Τι πλακίες δείχνουν πάλι. Μπαμπακά, μίλα μου λίγο. Έλα, σταμάτα, διαβάζω για το Viagra. Για το Viagra, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το Viagra? Ναι. Τσάμπα, ρε, η τηλεόραση που βλέπεις. Τόσο σόρυβος έχει γίνει και ακόμα ρωτάς ποιο είναι το Viagra. Τι είναι αυτό το Viagra και κάνει θόρυβο, πες μου! Το Viagra είναι το χάπι κατά της ανικανότητας. Δηλαδή, άμα είσαι ανίκανος το τρως και γίνεις ικανός. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία, πάπα, μπράβο. Σώθηκε ο κύριος Ρωμαίος. Ρωμαίος. Ναι, Ρωμαίος. Ναι, ο υπουργός. Τι σχέση έχει, ρε, ο Ρωμαίος με το Viagra? Καλά, δεν βλέπεις λίγο τηλεόραση, δεν διαβάζεις μια εφημερίδα, όλο χαζομάρες. Θα το πάρει τώρα αυτό το Viagra, θα το μοιράσει σε όλους τους αστυνομικούς και τέρμα οι βλακίες. Από ανίκανοι θα γίνουν ικανοί, πατερούλοι. Τέρμα η εγκληματικότητα, τέρμα οι χειροβοβίδες, τέρμα όλα. Σωθήκαμε, σου λέω, να ζήσουν οι επιστήμονες. Κι εγώ επιστήμονας θα γίνω. Ωραία, να βρω ένα χάπι να τους ρυθμίσω όλους. Αμάν! Αγόρι μου, είσαι καλά. Άσε με, πατέρα, διαβάζω. Γι' αυτό ρωτάω και γι' αυτό ανησυχώ, αγόρι μου, γιατί εσύ για να διαβάζεις κάτι δεν πάει καλά. Απολώ με την αναισθησία σου, καλή πατέρα. Εδώ η παγκόσμια οικονομία βουλιάζει. Η Ισοκοφλέους καταραίει, σου λέω. Και εσύ με τις βλακίες σου πέρα βρέχει. Ισοκοφλέους, η παγκόσμια οικονομία, τι είναι αυτά που λέει? Ρε, εσύ, ρε γέ μου, από πότε ενδιαφέρεσαι εσύ για τους Σοφοκλέους και για την παγκόσμια οικονομία? Τι είναι αυτά που λες, ρε, εσύ, πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Ενημερώσου να πούμε λιγάκι. Τι, ορίστε, βλέπεις εδώ τους δείχτες των τιμών? Ναι. Αυτά εγώ διαβάζω τώρα, να πούμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν αυτά όλα πέφτουνε, είμαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αν καταρρεύσει η οικονομία, πάει το μέλλον του κόσμου. Και μέσα στο μέλλον του κόσμου είναι και το δικό μου. Πώς θα μεγαλώσει ένας νέος χωρίς μέλλον? Καλά, βρε, αγόρι μου, δεν νομίζω ότι είσαι πολύ μικρός για να ανησυχείς για το μέλλον σου. Μικρός λες, και όμως, κύριε, πρέπει από μικρός να μάθεις την ανησυχία για να μεγαλώσεις κάποια στιγμή και όταν η ζωούλα σου χαρίζει απλόχερα τα χαστούκια της να είσαι έτοιμος να τα απεξέλθεις. Δεν καταλαβαίνεις τι να κάνω, ορίστε, να κάτσω να παίζω εγώ PlayStation και ο δείκτης Dow Jones να κατρακυλάω. Απ' την άλλη, τι να κάτσω, να βλέπω τηλεόραση και ο Nick Cage να κάνει βουτιά θανάτου. Άσε με, ρε, σου, πατέρα. Ρε, Βασάκα, μου είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Είμαι καλά, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Τι θα κάνω. Εδώ ο κόσμος χάνεται και οι Κινέζοι ξύνουν το ρύζι τους. Κινέζοι ξύνουν το ρύζι τους. Στριγματιστηριακά είναι αυτά, δεν ξέρεις. Άσε. Εσύ, φίλε υποψήφια δήμαρχε, που ο πολιτικός σου λόγος είναι τόσο στεγνός που δεν αγγίζει τα νεαρά άτομα. Εσύ που μάταια προσπαθείς να προσεγγίσεις την νεολαία, γιατί η άθλια εμφάνισή σου δεν του συγκινεί και το μόνο που καταφέρνεις είναι να γίνεις ρεζίλη. Μην στεναχωριέσαι και μην απελπίζεσαι. Η επιστημονική ομάδα της Aman Teleshopping για ακόμα μία φορά έχει τη λύση. Το καταπληκτικό σετ New Look, το οποίο σας βοηθάει μόνο μέσα σε 5 λεπτά να αλλάξετε την εμφάνισή σας με τα υπέροχα προϊόντα που περιέχει. Σκεϊτάδικη βερμούδα 7 νούμερα μεγαλύτερη για να φαίνεται το ποξεράκι σας. Παπούτσια χοντρόσολα. Πολύχρωμη μπλούζα. Ο οδηγός πώς να γίνεται νέος. Φωτογραφία του δημοφιλέστατου Χριστόδουλου. Ραδιοκασετόφωνο με τα τελευταία hit και φυσικά το skateboard. Μην καθυστερείτε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 0700 800 900 αυτού και βγαίνω και αποκτήστε το μοναδικό σετ New Look
στη μοναδική τιμή των 4.567.890 δραχμών. Στους κατόχους Αμανβίζα και με μια μικρή επιβάρηση 800.000 δραχμών, δώρο ένας πάκος με 500.000 δραχμές σε 5.000, γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι και να κάνετε, αυτός είναι ο τρόπος από τον οποίο ποτέ δεν θα μπορέσετε να ξεφύγετε. Ξεκινήστε λοιπόν από τώρα. Ένα παλιό και δοκιμασμένο κόλπο. New look και 500.000 σε 5.000. Μια ακόμα προσφορά της Amantel Shopping με σεβασμό στον αποτυχημένο καραγκιόζι λαοπλάνο πολιτευτή. Καλή αρχή κάναμε, αγαπητοί μου φίλοι. Μόνο το Αμάν θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα μια τέτοια ημέρα. Τρίτη και 13. Ναι, η χειρότερη ημέρα του κάθε προληπτικού. Αλήθεια, πόσοι από εσάς πιστεύετε στις προλήψεις? Η κάμερα του Αμάν στήθηκε για να σας εντοπίσει. Σας εντόπισε? Τρίτη και 13, κυρίες και κύριοι, σήμερα κελάτε μαζί με την κάμερα του ΑΜΑ να δούμε πόσοι είναι οι προληπτικοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δόλωμα, αυτή εδώ η σκάλα. Ας δούμε ποιος θα την αποφύγει, γιατί όπως ξέρετε, κάθε προληπτικός που σέβεται τον εαυτό του δεν περνά κάτω από σκάλες. Συγγνώμη κύριε, μια ερώτηση. Σας παρακαλώ κύριε, είστε προληπτικός? Γεια σας κύριε, μια ερώτηση. Είστε προληπτικός? Δεν ασυχθεί από εδώ με ένα μαρκούτσι, όλοι φίλοι μου, νομίζω ότι βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Ελάτε μαζί μου. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε. Πείτε μου λίγο, είστε προληπτικός? Προληπτικός, το πάμε μαζί, πιάσε κόκκινο. Ένα, δύο, τρία, φλικ. Τσακα, πήγω, πυρμπλικό. Το είπα πρώτος. Γιατί ρωτάτε εμένα κύριε μου τέτοια πράγματα, γιατί μου λέτε γιατί? Δεν ρωτάμε μόνο εσάς κύριε μου. Συγγνώμη, κάνουμε μια έρευνα, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Φτουφτουφτου κύριε. Φτουφτουφτου. Όπα, παπα, τι είναι αυτό, σας παρακαλώ να παίρνουμε και τα μέτρα μας λιγάκι. Δηλαδή κύριε, θέλετε να μου πείτε ότι όλα αυτά που κάνετε αυτή τη στιγμή δεν είναι προλήψεις? Όχι κύριε, τι προλήψεις, τι είναι αυτά που μου λέτε? Σας παρακαλώ, εγώ είμαι απλά θρήσκος. Μάλιστα, δηλαδή αν περάσει μια μαύρη γάτα, εσείς τώρα δεν θα φοβηθείτε. Μαύρη γάτα, φτουφτουφτου. Δεν φοβάστε το κακομάτι κύριε, έτσι? Το κακομάτι κύριε, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Σας παρακαλώ, τι έχουμε να φοβηθούμε εμείς από τα κακά τα μάτια? Είμαστε προστατευμένοι, σας λέω. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση κύριε. Αυτό εδώ το κοκαλάκι με την νυχτερίδα στο κεφάλι σας, τι ακριβώς είναι? Αυτό το κοκαλάκι με την. Κοιτάξτε κύριε, αν νομίζετε ότι θα παραδεχτώ πως είμαι προληπτικός και με αυτούς τους περίεργους συνδυασμούς που κάνετε στο μυαλό σας και με τα σενάρια που δημιουργείτε, κάνετε λάθος. Διότι απλά το έχω για να συγκρατώ τα μαλλιά μου. Μα ποια μαλλιά σας κύριε μας κοροϊδεύετε, αφού είστε φαλακρός? Σε ποιον μιλάς έτσι βρε ανάγωγε? Εγώ είμαι φαλακρός? Δεν κοιτάς τα χάλια σου με τις περούκες? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην έχουμε άλλα. Εν τω μεταξύ κύριε, κάτι μου μυρίζει τόση ώρα που μιλάμε. Α, δεν είναι τίποτα, ήμουν στυλακή και πήρα μερικά σκόρδα γιατί τα είχαν σε τιμή ευκαιρίας. Δηλαδή θέλω να μας πείτε πως δεν είστε προληπτικός κύριε? Όχι κύριε, πολιτισμένοι άνθρωποι μας, τι σχέση έχω εγώ με αυτά? Σας παρακαλώ, άλλωστε το να είστε προληπτικός είναι γρουσουζιά, δεν το ξέρετε? Αχ, κυρίες και κύριοι, μεσαίωνας είμαστε ακόμα, ναι, 1998 και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να περάσουν κάτω από αυτή τη σκάλα. Η πρώτη τηλεοπτική καταιγίδα για αυτή τη σεζόν με το όνομα Άμαν. Την επόμενη Τρίτη, 11 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Καλυμπάτσης. Και αυτός ήταν ο Αντώνης Κανάκης. Από όλους εδώ εμάς, γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη κύριε, σας παρακαλώ κύριε. Δεν είμαι... Θα μου πει, ας γνώμη. Θέλω να μου έρθει live, πάρε σας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε. Ας εξτερά από εδώ, μάθατε όλοι εδώ πέρα τα πράγματα και μιλάτε. Όλοι τα ίδια λέτε. Ποιοι όλοι κύριε δηλαδή? Όλοι κύριε. Έχει πιει, έχει πιει. Ποιος έχει πιει? Όλοι τα ίδια λέτε. Τι λέτε κύριε, τι όταν που λέτε, ποιος άλλος? Όλοι τα ίδια λέτε κύριε. Τι είπες βρε, τι? Πάμε να βάλουμε το πρόσωπο, παιδιά! Όχι το πρόσωπο, παιδιά! Υπερβολικό σας βρίσκω, κύριε μου! Δεν νομίζω, γιατί το λέτε αυτό, εγώ αισθάνομαι περίφημα! Τι πλάκα! Άρε Σταύρο, γιατί δεν μου το έκανες αυτό? Αχ, το χέρι μου φαστάμε! Γυναίκα! Στάθη! Στάθη! Στάθη!
Παρακαλώ, ο επόμενος. Πείτε μου, σας ακούω. Ξαπλώστε. Ξεκινήτε εδώ, όμορφα. Θα την πάρω δηλαδή τη μεσέντε. Μα ήδη είναι σαν να την έχετε. Κύριε Σαλαμούρα. Είπα μαλάκα Σαλαμούρα, εσένα. Το φιλίζω, ναι. Και εγώ στον κόσμο που μπαίνει. Ναι, στον κόσμο που μπαίνει. Στον κόσμο που γέννη, Σαλαμούρα, θα λέω. Εγγύρισε για Συγγνώμη κύριε, γεια σας, είστε ο αυτόπτης μάρτυρας. Συγγνώμη κύριε, γεια σας, είστε ο αυτόπτης μάρτυρας. Πλάκα μα κάνεις, Χριστιανέ μου, δε. Ο μάρτυρας και ο πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, και όπως είμαι μέσα, μπαίνει μύτη αυτός ο... Μπαίνει μύτη. Μπαίνει μύτη, ο πήγε στη μύτη να μου κατάλαβε. Ο Νικόλας μπορεί να μην έχει παρκάρει αυτοκίνητο ακόμα, αλλά κάνει χειρότερα πράγματα. Ο Καρβέλας. Για να ζήσει ο άνθρωπος, δανείζεται. Ζει με δανεικά, όσο κι αν δεν το πιστεύετε αυτό. Ζει με δανεικά λεφτά, με δανεικά τραγούδια, με δανεικούς στίχους. Κυρίες και κύριοι, δεν το πιστεύετε, είτε ως το πρώτο αμάν αυτής της τηλεοπτικής σεζόν έφτασε στο τέλος του. Μία εκπομπή! Όπα! Ας εντάξει. Μ' αυτά και μ' άλλα έδιωξαν τους νέους από την εκκλησία. Ναι, όμως, τώρα με τον Χριστοδουλόπουλο όλα... Μπα, ε! Σιγά βρε, αγόρι μου. Συγγνώμη, με το Viagra τώρα, όπου και να πιάσω όλο το τσουτσούνι σου κάνω. Είναι παντού τώρα. Είναι ολόφερν δε πλέον, να πούμε όλο παντού. Και τι κάνουμε εμείς? Τίποτα, αγόρι. Τίποτα δεν κάνουμε. Τίποτα. Έλατε, έπρεπε να μην έχουμε. Έλατε, τι κάνουμε. Μια ερώτηση ήταν.